για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μαυρομάτη, τον Ανδρέα Μαυρομάτη, που είναι ο πρώτος Κύπριος σεφ με αστέρι Μισελέν. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε λίγο, ναι, je veux parler en français, mais on doit parler en grec. Parce que tous vont comprendre. Προσπαθώ να μιλήσω και εγώ τα γαλλικά μου. Ναι, ότι λέω, θα ήθελα να μιλήσω τα γαλλικά, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε. Είστε καλά καταρχήν? Ναι, χαρά, εσείς? Είμαστε πολύ καλά και παρακολουθούσα προχθές το Euronews και είδα για τη διάκρισή σας και πώς μίλησε πολύ όμορφα για εσάς και ο Γάλλος πρέσβης στην Κύπρο. Και το ταξίδι σας από την Κύπρο και πώς θέλατε με τις βαλίτσες σας να κρατήσετε και τις αξίες, τις παραδόσεις και τις γεύσεις και της Κύπρου και της Ελλάδας. Πείτε μας για αυτό το ταξίδι μέχρι τη μεγάλη διάκριση και πώς νιώθετε. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από πάρα πολύ παλιά χρόνια, από το 1977 που ήρθα στο Παρίσι. Ήρθαμε για σπουδές, εγώ το 1977. Μετά ακολούθησε τα αδέρφια μου, ο Αγόρας και ο Διονύσης, πάλι για σπουδές. Αυτή η δίψα για την κουζίνα, για την τέχνη της κουζίνας μου δημιουργήθηκε όταν δουλεύαμε στα λεγά εστιατόρια για να κρατήσουν το προστοζή σαν φοιτητές. Φυσικά το πρώτο εστιατόριο το ανοίξαμε το 1981, έχει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ο δρόμος ήταν πολύ μακρύς, πάρα πολύ μακρύς. Έχει εδώ 10 χρόνια περίπου που υπολογίζαμε και πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι ο δρόμος πάρα πολύ μακρύς, είναι δύσκολος και για κάποιον να κάνει θέση στο Παρίσι, που είναι η πόλη της γαστρονομίας, που είναι παγκόσμια αναφορά. Είναι και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος εκεί, έτσι, δεν είναι εύκολο. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και οι Γάλλοι ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι περιμένουν από ένα εστιατόριο. Δεν μπορείς άλλα να γράφεις στα μενού, άλλα να τους δίδεις ή δεν μπορείς να μη σέβεσαι αυτό το οποίο λέγεται πελάτης και εστιατόριο. Έχετε δεχτεί χτυπήματα κάτω από τη μέση? Γιατί φαντάζομαι από ό,τι είπατε και ο ίδιος ότι ήταν δύσκολα χρόνια για να φτάσετε στην κορυφή. Ήταν δύσκολα χρόνια γιατί εμείς, θα σας πω, εμείς ξεκινήσαμε από τίποτα, δεν είχαμε τίποτα. Με την πολλή δουλειά, με την πολλή προσπάθεια, με την επιμονή, με την ανταλλαγή γνώσεων μαζί με Γάλλους συνάδελφους. Φυσικά εγώ πήγα σχολείο για τη γαλλική κουζίνα, έχω τελειώσει τις σπουδές μου, έχω κάνει ψυχολογία και κοινωνία, αλλά αυτό δεν τελείωσε. Μετά πήγα σε σχολείο γαλλικό και μάθα τη γαλλική κουζίνα. Αλλά δεν σταματάει εκεί, πρέπει να συνεχίσεις και μετά συνέχεις να δουλεύεις. Ποιο είναι το πιάτο σας που ξεχωρίζει και για το οποίο συζητιέται το εστιατόριό σας στο Παρίσι? Δεν υπάρχει ένα πιάτο συγκεκριμένο. Είναι πολλά πιατά. Να ξέρετε ότι κάθε σεζόν αλλάζουμε τα μενού. Βάζουμε τα προϊόντα της σεζόν. Σεβόμαστε τις εποχές εδώ. Πιάτα που είναι συνέχεια στο μενού είναι το χταπόδι. Έχουμε κατά καιρού στο παρκούνι με το κανελόνι μελιτζάνας, έχουμε αγκινάρες αλαπονίτα, ελληνικά, γιατί εμείς εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα και συνδυάζουμε την γαλλική τέχνη μαζί. Γιατί αυτό καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, χρησιμοποιώντας τη γαλλική τέχνη. Είναι στην ουσία μια όσμωση γαλλικής τέχνης. Η γαλλική κουζίνα βέβαια θεωρείται λίγο άνωστη, δεν θεωρείται? Συγγνώμη. Η γαλλική κουζίνα, λέω, είναι ότι αυτό που δεν έχει έντονες γεύσεις, έχει λίγο πιο flat, θα το έλεγα. Και γι' αυτό συνδυάζει τη γαλλική με την ελληνική, φαντάζομαι. Κοίταξε, μιλούμε για μια κουζίνα σουκίλα, που ξέρετε γαλλικά, ευαίσθητη κουζίνα, η οποία, όχι, άνωστη γαλλική κουζίνα, με τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν τόσες κουζίνες γαλλικές. Ναι, η γαλλική κουζίνα πολλές προτάσεις, θα συμφωνήσω. Και ο καθένας κάθε σεφ κάνει τη δική του κουζίνα. Για να κλείσουμε, κύριε Μαυρομάτη, εγώ είδα στις φωτογραφίες ότι και ο κύριος Μακρόν έχει έρθει και έχει φάει στο εστιατόριό σας και πάρα πολλοί celebrities. Πώς νιώθετε όταν σας λέει κάποιος, ενώ εσείς είστε στην κουζίνα, ότι ας πούμε έχει έρθει ο Γάλλας πρωθυπουργός ή έχει έρθει ο τάδε τραγουδιστής? Αγχώνεσαι λίγο περισσότερο? Είναι κάτι. Κατά καιρούς όλοι περάσαν από εδώ, και ο Φρανσουά Ολάντ και ο Φρανσουά Μιτεράν παλιά, και ακόμα και ο Μακρόν οπωσδήποτε, και διάσημοι και όχι ανθρώποι των γραμμάτων, ανθρώποι των τεχνών,
τραγουδιστές, Tom Hanks, όλοι αυτοί έχουν έρθει εδώ. Εδώ πώς νιώθω, περηφάνεια σαν Έλληνας. Να, εδώ με το μακρό. Ο πιο περίεργος, ο πιο περίεργος από όλους αυτούς που σας είπαν ενδεχομένως έχει κάποιες ευαισθησίες, ναι, ή κάποιες αλλεργίες. Τίποτα, με πολύ σεβασμό, κανένας, δεν είχαμε πρόβλημα με κανένας. Κάποιος Έλληνας πολιτικός δεν έχει έρθει να φάει σε εσάς? Όλοι, και ο πρωθυπουργός μας, ο Τσίπρας έχει έρθει. Α, με τα γαλλικά τα γούρτα, ο Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός μας τι προτίμησε να φάει στο εστιατόριό σας? Ο Τσίπρας ήρθε στο καινούργιο εστιατόριο. Ερώτησε ο Χρήστος κάτι. Τι προτίμησε ο πρωθυπουργός μας να φάει στο εστιατόριό σας, σε ποιο πιάτο έδειξε μια ιδιαίτερη αγάπη? Όταν ήρθε ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Τσίπρας, ήρθε στο καινούριο μας εστιατόριο που είναι κοντά στον πύργο του Άιφελ. Κάναμε ένα γεύμα εκεί, κλειστό γεύμα για 15 άτομα, ναι, και ετοιμάσαμε ένα μενού degustation. Α, για να δοκιμάσει, από δοκιμάσει. 14 πιάτα, ναι. Ναι. Και... Αυτά είναι. Αυτά είναι. Είναι λάτρες του ωραίου. Είναι λάτρες του ωραίου. Να σας πω, φωτογραφία δεν βγάλατε όμως με τον Τσίπρα, μόνο με τον Μακρόν βλέπω. Ή δεν την έχετε εκεί στις φωτογραφίες μας? Όχι, βγάλαμε. Ας τις στείλω. Να μου τις στείλετε, να την παίξω άλλο στο περίπτωμα. Λοιπόν. Βγάλαμε με τον Ολλάντ, βγάλαμε τον Τσίπρα, βγάλαμε με τους πρωθυπουργούς της Γαλλίας. Του πρωθυπουργού, ο οποίο έρχεται να γιορτάσει 40 χρόνια γάμου στο Μαυρομάτι. Παλιά δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ πώς να είναι αυτό το πράγμα. Και όμως σήμερα φέραμε κοντά μας όλους τους σπουδαίους της Γαλλίας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Felicitation, merci beaucoup. Ευχαριστώ, merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν έρθω στη Γαλλία θα σας πάρω τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν είστε ακριβό εστιατόριο ή όχι, αλλά Μαυρομάτι. Είστε ακριβό εστιατόριο? Όχι, δεν είμαστε ακριβοί. Όχι. Τώρα με το αστέρι Μισελέν δικαιούστε λίγο να ανεβάσετε τις τιμές σας. Όχι, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν γίνεται να βάλεις τις τιμές πόρα για την πυρήτα. Γιατί ήδη οι πελάτες είναι χθες και σήμερα. Je vais venir quand je viens à Paris. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Όλα. Λοιπόν, μιας και είμαστε και σε mood φαγητού.